σαν πρώην δήμαρχος μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ με την στάση αυτή των φερωμένων ως 15 δημάρχων, οι οποίοι αρνούνται την αξιολόγηση, αρνούνται δηλαδή τον έλεγχο της νομιμότητος των υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί, με την έννοια εάν προσεγγίθησαν με πλαστά πιστοποιητικά. Αυτό νομίζω είναι πρωτάκουστο. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται και οι δήμαρχοι είναι εκείνοι οι οποίοι περισσότερο πρέπει να δείχνουν δείγματα εφαρμογής των νόμων, διότι για αυτή κατ' επέκταση απαιτούν από τους δημότες τους να εφαρμόζουν τους νόμους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή η ενέργεια του Υπουργού, του κ. Μητσοτάκη, να τους παραπέμψει αρμοδίωση στο δικαστήριο για την άρνηση αυτού του ελέγχου. Αυτά συνήθως συνέβησαν τη δεκαετία του 80, πρέπει να θυμηθούμε. Τότε πράγματι οργίασαν τα πλαστά πιστοποιητικά. Για να καταλάβει κανείς τη σημασία του γεγονότος, πρέπει να σκεφτεί ότι το παιδί του μπορεί να είχε δώσει εξετάσεις σε κάποιο φορέα, να ήρθε πρώτος επιλαχών ή δεύτερος και να του πήραν τη θέση κάποιοι άλλοι επειδή είχαν πλαστά πιστοποιητικά. Τότε λοιπόν, να θυμηθούμε, τη δεκαετία του 80, απειγορεύεται και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για να συγκαλύψουν και κάποια δημόσια πρόσωπα να συγκαλύψουν αυτούς οι οποίοι προσκόμιζαν πλαστά πιστοποιητικά. Νομίζω αυτά συμβαίνουν στις μεγάλες πόλεις. Εδώ νομίζω στις πόλεις, στους δήμους της Αργολίδας δεν νομίζω ότι θα υπάρχουν τέτοια κρούσματα, δεδομένου ότι είναι στενός ο κύκλος και ο κάθε πολίτης ξέρει τι βαθμούς μπορεί να έχει στο πολιτήριο πάνω κάτω κάθε ενδιαφερόμενος για μια θέση και επομένως νομίζω είναι εδώ άνευ αντικειμένου. Γενικά βέβαια σε κάθε περίπτωση με λυπεί και το γεγονός ότι ένα κόμμα που φέρεται ως εν αναμονή να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, τάσεται με τον πλευρό των δημάρχων αυτών, οι οποίοι όπως εγγράφει στον τύπο είναι και όλοι αυτοί προσκύμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπολογίζει δηλαδή κανείς ότι έχει πολιτικό κέρδος ο ΣΥΡΙΖΑ με το να υιοθετεί παράνομες ενέργειες δημάρχων. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση με κάθε μέσο πρέπει να αποκαταστήσει την νομιμότητα, να αισθανθεί και ο πολίτης ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους και ότι ειδικά στον ευαίσθητο αυτό τομέα των πλαστών πιστοποιητικών πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος.